Σήμερα Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2020. Όλο μπερδεύομαι πάνω από 2019, αλλά περνάνε τα χρόνια. Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν τι κάνουν τα τρία αρπετά που είναι σε χειμερή ανάρκη τώρα. Είμαστε στη μέση του χειμώνα και κοιμούνται. Πάμε να τα ξυπνήσουμε λίγο, να τα ενοχλήσουμε για να τα δώσουμε λίγο νερό. Για ενυδάτωση. Εδώ λοιπόν είναι το γκέκο. Η Leopard Gecko. Είναι προσωρινό κουτί αυτό για νάρκη. Ξέρετε, αυτό που μένει είναι πιο μεγάλο. Έχει και αυτή πυρεωνίδη κάτω από σταφίδια. Έχει τσαλακωμένα χαρτιά για να κλείνουν την είσοδο στην τρύπα της. Και έχει μια κομμένη γλάστρα για τρύπα. Μια πλαστική, έτσι, από αυτές από τα φυτόρια, τις απλές. Εδώ είναι λοιπόν. Η σταλίτσα, η αγαπημένη μας, έχετε καιρό να τη δείτε. Νάτι. Το θηλυκό μας λέω Leopard Gecko, Eublepharis macularius. Είναι 4,5 ετών, σε λίγο θα είναι 5. Κλεισμένα. Δεν έχει χάσει σχεδόν καθόλου βάρος. Εντάξει, λίγο σε ένα ελάφρυνε. Αλλά αυτό είναι λογικό. Την είχα ενοχλήσει πριν, γι' αυτό είναι έτσι λίγο ξυπνητή. Μέσα κανονικά τη βρίσκομαι κλειστά μαντάκια. Αλλά είναι γκέκο. Τα γκέκο είναι δραστήρια και σε αρκετά χαμηλές θερμοκρασίες και καμιά φορά την πετυχαίνω και έξω. Εδώ είναι τα κουτιά που έχουν μέσα λίγο νερό. Δροσερό νερό έχουν, δεν βάζω ζεστό νερό για να μην ενοχλήσω τώρα το μεταβολισμό τους, να μην ξυπνήσουν. Ανοίγω γρήγορα καπάκι. Να τη φεύγει. Τι βάζουμε εδώ, να πιει όσο νερό θέλει, να βραχεί λίγο. Εντάξει. Εντάξει, κάτω είναι, καλά είναι. Πάει να βγει. Τώρα θα μείνουν εδώ για κανένα 5 λεπτό. Μην νομίζετε ότι θα τα αφήσω πολύ εδώ. Πάμε να δούμε τώρα το άλλο μέλος της συλλογής, το γνωστό, τον τρίγραμμο βόα, Λικανούρα τριβιργάτα, τον ασμοδέο. Εδώ είναι μέσα. Εδώ είναι τον μπολ με το νερό του που το έχω αδειάσει, γιατί αν και λένε ότι όταν τα φίδια είναι σε νάρκη καλύτερα να τις βάλετε ένα μπολ με νερό και το έχω κάνει, δεν τα έχω παρατηρήσει ποτέ να βγαίνω από την τρύπα της και έτσι δεν το βάζω. Αυτήν η κλειψό να τη σηκώνουμε να δούμε τι θα γίνει. Να τους. Κοιμάται και δεν είναι πιασμένος, έπεσε. Και αυτόν τον είχα βγάλει λίγο πριν για να τον τσεκάρω. Αυτός δεν έχει χάσει καθόλου βάρος. Είναι εδώ. Και αυτός σε λίγο θα γίνει 6 ετών. Αρσενικό λοιπόν. Να το έχει γίνει μπαλίτσα. Έτσι κοιμούνται. Γίνονται μικρές συμπαθητικές ήσυχες μπαλίτσες. Και ανοίγω το καπάκι από το μεγαλύτερο κουτί, μπλουπ, και τον ρίχνω μέσα για λίγο. Και πάμε να δούμε τώρα και το μεγαλύτερο φίδι απ' όλα, το οποίο δεν το έχω τσεκάρει σήμερα. Εντάξει, το έχω τσεκάρει άλλες φορές. Εδώ είμαστε. Corn snake, το καλαμποκόφιδο. Τη φωτιά. Ανοίγω καπάκι και αυτή είχε νερό. Της το έχω πάρει γιατί δεν το χρησιμοποιούσε. Τώρα δεν πηγαίνει καλά η κάμερα εδώ, αλλά αυτή είναι εδώ μέσα. Τη φέρω λίγο πιο έξω να τη δείτε. Να τη. Πολυριασμένη. Να τη. Άνερη κόρν. Ούτε αυτή έχει αδυνατήσει καθόλου. Και αυτή είναι φίδι εύκρα του κλίματος. Ξυπνάει εύκολα, άμα την ενοχλήσεις. Πάει και αυτή εδώ. Στη μεγάλη λεκάνη που έχει και λίγο πιο βαθύ νερό. Νάτι. Να πιει λίγο νεράκι. Δείτε την πόσο όμορφη είναι. Νάτι. Να το κόρν. Αυτή τώρα θα είναι 3 ετών. Και αν όλα πάνε καλά, ίσως να έχουμε και
αναπαραγωγή φέτος την άνοιξη. Έχει σφιχτεί τώρα αυτή. Είναι ακόμα κουλουριασμένη. Ανάτι, ξύπνησε τώρα. Ωχ, έτσι. Τώρα θα πιει νερό. Για να μην τι κάνω τα άλλα. Λέω Παρτιγκέκο. Ανήσυχο. Κόρν ήσυχο. Τρίγραμμος ήσυχος. Να δούμε. Μάλλον πίνει αυτός. Yeah. Όχι, δεν πίνει γιατί είναι... Κόρν ήσυχο πίνει. Αυτή μια χαρά είναι. Για να βάλουμε τώρα το Leopard λίγο. Να πιει νεράκι, να την βρέξει η μητούλα. Γιατί το βρέχουμε λίγο και όλα καλά. Τώρα θα πιει και αυτή. Να δούμε την Κόρνη. Η Κόρνη είναι η πιο δραστήρια και η πιο ήσυχη. Πίνει και το νερό της, ωραία. Αυτά λοιπόν, σε λίγο θα τα βάλω μέσα. Είδατε, είναι όλα καλά. Κάποια έχουν ξυπνήσει ήδη. Αυτά τα τρία κοιμούνται παραπάνω, τα πιο μεγάλα. Γεια σας λοιπόν.